Μία άσκηση από το σχολικό βιβλίο, θα έλεγα για την ακρίβεια, όχι άσκηση, εφαρμογή από το σχολικό βιβλίο της Δευτέρας Λυκείου, η γνωστή διανυσματική ακτίνα μέσου τμήματος, η οποία γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος θα έλεγα δεν μου αρέσει καθόλου. Νομίζω για τους μαθητές είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε επιτρέψτε μου να δώσω την δική μου, τέλος πάντων, μια άλλη αντιμετώπιση, να έχω το σχήμα στα χέρια μου, μια απόδειξη την οποία τη θεωρώ πολύ πιο εύκολα. Παρατηρώντας λοιπόν το σχήμα, μπορώ να πω ότι το διάνυσμα όμικρον μη μπορεί να γραφτεί ως, κοιτώντας πάντα το σχήμα, μπορούμε από το όμικρον στο μη, βλέπουμε όμικρον μη, μπορούμε να πάμε όμικρον α και α μη, προσέχοντας πάντα τους προσανατολισμούς. Όμικρον α λοιπόν και α μη, πάρα πολύ απλό, ίσως το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε, η πρόσθεση διανυσμάτων. Επίσης, το όμικρον μη μπορεί να γραφτεί και με ένα διαφορετικό τρόπο. Όμικρον μη, ίσον, να δείξω, το όμικρον μη μπορεί να γραφτεί όμικρον β και β μη. Έτσι λοιπόν, όμικρον β και β μη. Σε αυτό το σημείο, αυτές τις δύο σχέσεις μπορώ να τις προσθέσω κατά μέλη. Βάζω ένα συν, συμβολικό. Έτσι θα έχω λοιπόν δύο φορές το όμικρον μη διάνυσμα. Τα πρώτα μέλη, αυτό μου δίνουνε. Συνεχίζω να γράφω ό,τι βλέπω, όμικρον α, διάνυσμα, και α, μη, διάνυσμα, και όμικρον β, διάνυσμα, και β, μη, διάνυσμα. Εδώ δεν είναι τόσο δύσκολο να προσέξουμε, από τη στιγμή που το μη είναι το μέσο του τμήματος, αβ, μπορώ εύκολα να προσέξω ότι το διάνυσμα αμη, το δείχνω εδώ, το σχεδιάζω με κάποιο τρόπο, αμη διάνυσμα, με το διάνυσμα βμη, σχεδιάζω το βμη διάνυσμα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι είναι αντίθετα διάνυσματα, έτσι λοιπόν μπορώ να πω ότι έχουν άθροισμα 0 ή όπως κάνουμε πολλές φορές μπορούμε να τα διαγράψουμε και έχω λοιπόν δύο φορές το όμικρον μη ίσον όμικρον α και όμικρον β διανύσματα. Σε αυτό το σημείο θα διαιρέσω με το 2, καταχρηστικά βεβαίως μιας και δεν υπάρχει διαίρεση, ωστόσο είναι κάτι που επιτρέπεται και θα καταλήξω ότι το όμικρον μη διάνυσμα είναι ίσο με το όμικρον α και όμικρον β δια 2, κάτι που μπορούμε να το χρησιμοποιούμε βεβαίως στις ασκήσεις, έτοιμο από τη στιγμή που έχουμε το μέσο ενός τμήματος. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ πιο εύκολη απόδειξη.